Μάρα στο μήνυμά του κάποιο αλλοδαπό που ζούσε χρόνια στο κοι Μόρια λέει ότι γνωρίζει το λόγο τη εξέγερση και ρίχνει την ευθύνη στους Αφγανού που εδώ και πολύ καιρό έβαζαν συνεχώ φωτιέ περιμετρικά του καταβλισμού στους Ελαιώνε. Ένα άλλο Συνομιλώντα προφανώ με κάποιον από του εμπειριστέ, του λέει ότι Θεού θέλοντο όλη η Ελλάδα θα καεί με τον τρόπο που το κάνατε στη Μόρια. Υπάρχει επίση η εκτίμηση από κάποιον τρίτο ότι η εξέγερση είναι έργο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά τα στοιχεία και πολλά περισσότερα ήδη εξετάζονται πολύ προσεκτικά από τι αστυνομικέ αρχέ. Η πίεση ωστόσο στο κήτη τη Μόρια άρχισε με την εφαρμογή του σχεδίου Αγνοδίκη το σχέδιο υγειονομικού αποκλεισμού των δομών φιλοξενία και τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού. Αυτό ο υγειονομικό αποκλεισμό φαίνεται ωστόσο ότι ήταν απλώ η αφορμή για την εξέγερση που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του καταβλισμού.